ένα παιχνίδι σε δύσκολες συνθήκες. Παρ' όλα αυτά η ομάδα πολύ σοβαρή. Κράτησε τις γραμμές της, τακτικά ήταν σωστή. 5 και 3 γκολ. Ένα σχόλιο γι' αυτό. So in a game with a lot of heat, but we saw that the team responded really well. Scored 3 goals, win the game. What's your comment about the game in general? First of all, the heat was very high, so it was very difficult for us to play how we wanted to play. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ζεστά, είχε πάρα πολύ ζεστή σήμερα, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να παίξουμε έτσι όπως θέλαμε. But because our ambitions are to play in Europe, we need to get used to different types of weathers, so it was a good test for us today. Αλλά για μας ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ, από τη στιγμή που θέλουμε να παίζουμε στην Ευρώπη, πρέπει να συνηθίσουμε σε διαφορετικού τύπου θερμοκρασίες που μπορεί να συναντήσουμε. Όπως το έζησε μέσα στο γήπεδο, η ομάδα του επέλεξε να αφήσει την πάρα στους αντιπάλους και να χτυπήσει την κόντρα, μια και όλες οι φάσεις βγήκαν στο transition. So, how you leave the game, it was our, we wanted to give the ball more to the opponent in order to counter-attack, because we saw that all our goals came from counter-attacks. I don't think that was our plan, but depending on the team that you play, you need to adapt to the way they play, you know, and we done that very well today and it paid off. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό το αρχικό μας πλάνο. Ωστόσο, ένα από τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης ομάδας είναι να μπορεί να προσαρμόζεται πάρα πολύ γρήγορα στις διαφορετικές απαιτήσεις και ανάγκες του παιχνιδιού. Νομίζω ότι αυτό το κάναμε πάρα πολύ καλά σήμερα και όπως είπατε και εσείς, καταφέραμε και είχαμε 3 γκολ από το επιθέσεις. Στο αμυντικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ θα πήγε καλά στη ροή του αγώνα. Ήταν πολύ προβληματικό στις στισμένες μπάλες και κυρίως αυτές που ήταν man-to-man. Αν ο ίδιος μπορεί να είναι θέμα ημέρας, είναι θέμα συγκέντρωσης, είναι θέμα που πρέπει να τους προβληματίσει. So in terms of our defense in the flow of the game, we didn't face any real threats of the opponent, but we faced some problems in our defensive set pieces, in much more when we were marking man-to-man. So, what's your comment about that? This is exactly what the coach said in halftime. He said that we need to be careful because they're very good at set pieces. That was the only place where they was, you know, doing damage, set pieces. But it's something that we can look at after the game with the coach and analyze. Εντάξει, πραγματικά αυτό μας είπε και ο προπονητής στο ημίχρονο, ότι παιδιά προσέξτε, γιατί η αντίπαλη ομάδα μόνο κίνδυνο που μπορεί να δημιουργήσει είναι μέσω των στατικών φάσεων των αμυντικών. Και δυστυχώς βγήκε αληθινός και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, από εκεί και πέρα θα έχουμε άλλο τον χρόνο μπροστά μας να το συζητήσουμε, να το αναλύσουμε μαζί με τον προπονητή και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Σίγουρα μιλάμε για γενικά προετοιμασίας, αλλά βλέποντας τον άτομο να γίνεται αλλαγή, νομίζω ότι δεν ήταν πολύ ευχαριστημένος ο ίδιος προσωπικά για το πώς πήγε η μέρα του σήμερα. Έτσι. So clearly, okay, we're talking about the friendly games, so we have many substitutions, but as we see, when you came out, you were a little bit frustrated, we could say, that you really didn't want to come out. Which tuba was this? But I didn't finish the question. About how you played in order for your performance, you seemed a little bit frustrated about your performance in the game. No, I wasn't. I wasn't frustrated with my performance. I was just an ambitious person. Mm-hmm. You know, I feel like if I have a chance, I feel like I should score it, you know, because I'm capable of scoring it. So this is the only thing. I just try to keep my level as high as possible. Εντάξει, δεν θα λέγαμε ότι ήμουν εκνευρισμένος, απλώς ίσως επειδή είμαι πάρα πολύ φιλόδοξος ποδοσφαιριστής, ένιωθα ότι θα έπρεπε να είχα σκοράρει μία από τις ευκαιρίες που μου δοθήκανε. Αυτό είναι δηλαδή το μοναδικό που πραγματικά κρατώ από το σημερινό παιχνίδι, ότι θα μπορούσα να είχα σκοράρει. Τι σκέφτεται για την πρώτη μάχη της χρονιάς που φέρνει τον ΠΑΟΚ κόντρα σε έναν αντίπαλο που πέρυσι έφτασε τόσο ψηλά στο Champions League? So what are your initial thoughts about the fact that we will play Ajax, which is a team that last year went in the Champions League until the semifinals? We have to remember that Ajax are playing PAOK that went undefeated last season in the league. So this is what they'll be saying. And going into the game as underdogs, it always gives you an advantage, in my opinion, because, you know, anything can happen. So remember that we won the double and we are a strong team and we're capable of making a miracle happen. Σίγουρα το γεγονός ότι δεν είμαστε το φαβορί μας μπορεί να είναι θετικό για εμάς, όπως επίσης και το γεγονός ότι και ο Άγιαξ σίγουρα θα σκέφτεται ότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία ήταν αίτητη στο περσινό πρωτάθλημα, κατάφερε και κέρδισε πρωτάθλημα, κύπελο, είναι ταμπλούχοι, έχουν πάρα πολλές ικανότητες και νομίζω ότι αυτά τα δύο συστατικά θα μπορέσουν να μας δώσουν μια μεγάλη κίνητρο και όθηση για να πετύχουμε αυτό το θαύμα.